Καταρχήν, εγώ ονομάζομαι Νίκος Βασιλιάδης, είμαι δικηγόρος Παραρίο Πάγο, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πρόεδρος του κόμματος Ελεύθερη Πατρίδα και εκτελεστικός γραμματέας της πρωτοβουλίας αυτής της συμμαχίας, Εθνικής Γαλάζιας Συμμαχίας, που έχει συμπληκθεί από τον Ιούνιο, στη λογική δημιουργίας ενός πατριωτικού πόλου. Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον εαυτό του σήμερα θα πανηγύρισε ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός. Σαν χθες, πριν από 110 χρόνια, ξεκίνησε να γράφεται μία από τις ενδοξότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, το έπος των Βαλκανικών Πολέμων, για το οποίο βέβαια δεν μιλάει κανείς. Γιατί θα μου πείτε όταν αναφέρω, και όχι επειδή είμαι καθηγητής ιστορίας, αλλά γιατί υπάρχει συγκεκριμένο. Πριν από το έπος των Βαλκανικών Πολέμων, 15 χρόνια πριν, η Ελλάδα είχε πτωχεύσει. Είχαμε το δυστυχώς επτωχεύσαμε νωρίτερα του Χαρίλαου Τρικούπη τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο και το διεθνή οικονομικό έλεγχο της περιοχής της εποχής. 15 χρόνια μετά, αφού μεσολάβησε το έπος του Μακεδονικού Αγώνα, αφού μεσολάβησε το γουδί, όπου μπήκαν στην άκρη, ξεβράστηκε το παλιό πολιτικό σύστημα και ήρθαν νέες πολιτικές δυνάμεις στο προσκήνιο, βεβαίως υπήρχαν και πνευματικοί άνθρωποι, όπως ο Κωστής Παλαμάς, ο οποίος έλεγε λίγο πριν ξεκινήσουν Βαλκανικοί πόλεμοι, δεν έχεις όλοι με θεούς, μηδέ λεβέντε σώσα, ραγιάδες έχεις μάνα γης, κυφτούς για το χαράτσι, κούφκι και οκνή καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελη και των αρχαίων παλιάτσι. Γιατί το αναφέρω λοιπόν αυτό? Γιατί πραγματικά εκείνη η περίοδος έχει πάρα πολλές ομοιότητες με το σήμερα. Υπάρχει μια μεγάλη και πουσιώδη και σημαντική διαφορά. Σήμερα η Ελλάδα, δυστυχώς, οι Έλληνες έχουμε χάσει την ταυτότητά μας. Έχουμε χάσει την ιδιοσυστασία μας. Η Ελλάδα φελληνίζεται και απορθοδοξοποιείται συστηματικά. Και δεν ασχολείται κανείς. Θα σας πω το εξής παράδειγμα. Δεν είναι βέβαια μόνο στο κέντρο της Αθήνας, επειδή εγώ έρχομαι από την ταπεινή Θεσσαλονίκη, τη συμβασιλεύουσα, που κυκλοφορεί στο κέντρο και θεωρείς ότι είναι το Ισλαμαμπάντ. Θα σας πω ότι στα Φλογητά, στο δημοτικό σχολείο, σε 23 παιδάκια, τα 14 είναι από την Αλβανία, το 1 από την Ουκρανία και μόνο 8 είναι Ελληνόπουλα. 500 με 600 χιλιάδες νέοι άνθρωποι, ο ανθός των επιστημόνων, επειδή δεν βρίσκει δουλειά, έχει φύγει στο εξωτερικό. Το παράδοξο δεν είναι ότι οι γονείς αυτών των παιδιών ψηφίζουν αυτούς που φταίνε που τα παιδιά τους έχουν φύγει στο εξωτερικό. Έχουμε λοιπόν το πρόβλημα το δημογραφικό για το οποίο δεν μιλάει κανείς και από την άλλη έχουμε πλέον μια αλλίωση της εθνικής, έχει χαθεί, έχει ξεκίνησε μια διαδικασία μετά τη μεταπολίτευση με την κατάργηση του πολιτονικού, έχουν βγει τα αρχαία ελληνικά, η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια στον κόσμο, δυστυχώς όμως τα παιδιά είναι αγράμματα και ανιστόρυτα και υπάρχει το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού. Οι μισοί και πλέον Έλληνες είναι λειτουργικά αναλφάβητοι. Προχθές έβλεπα ένα παιχνίδι το 5x5 στον Αντένα στο Σεφερλή και ρωτήθηκαν όχι νέα παιδιά, 40-45 χρονών, για νησιά του Ιωνίου και είπαν Σαντορίνη, Χαλκιδική και Πράγα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένας τέτοιος λαός λοιπόν είναι λαός ο οποίος εύκολα πιθαναγκάζεται, εύκολα χειραγωγείται. Και ενώ η Ελλάδα ήταν πάντα στην πρωτοπορία της ιστορίας, αυτή τη στιγμή είμαστε ουραγοί, βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Ανταυτού λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα στην δημοκρατία, όπως την ονομάζω εγώ με ε γι από τον αρχαίο Δήμο, υπάρχει ένα πρόβλημα βασικών ατομικών ελευθεριών, υπάρχει ένα θέμα, το βασικό στοιχείο μάλλον της μεταπολευτικής μας δημοκρατίας είναι το ακαταδίωκτο. Κανείς δεν τιμωρείται για το χειρότερο έγκλημα. Έχουν γίνει μεγάλα εγκλήματα, το χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόσφατο είναι η Siemens. Όπου ενώ βγαίνει ο κύριος Τσουκάτος και λέει ότι πήρα 1 εκατομμύριο αλλά δεν τα κράτησα για μένα, τα έδωσα στο Πασόκ και δεν υπάρχει ένοχος. Δεν τιμωρείται κανείς. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ για όσους δεν το θυμούνται. Το Πασόκ Κινάλ Γη της Ελιάς Νέος Πανιόνιος Εγκληματική Οργάνωση χρωστάει 300 εκατομμύρια και χρηματοδοτούνται από κρατικό προϋπολογισμό. Το ΚΚΕ, το οποίο είναι το κόμμα το οποίο δηλώνει ότι είναι ενάντια στην αστική δημοκρατία και θέλει να την ανατρέψει για να εγκαταστήσει τη δικτατορία του Μπερταριάτου, σε εκείνο το μαυσολείο, το υπερπολιτελές κτίριο στο Περισσό, δεν μπορεί να μπει κανείς και δεν μπορεί να κάνει οικονομικό έλεγχο. Κύριε Βασιλιά, για να ρωτήσω. Συντομεύσετε. Τελειώνω. Δεν νομίζω ότι μακρηγόρησε. Όχι, όχι. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα γεγονός για να καταλάβουμε κάτι.
Αυτή τη στιγμή, στις επόμενες εκλογές, επειδή πραγματικά το μέλλον της Ελλάδας είναι αβέβαιο, γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι ευημερούν στην Ελλάδα είναι οι λαθροεισβολείς, οι αναρχοαριστεροί και οι ΛΟΑΤΚΙ, για τους οποίους αισθάνεται περήφανος ο Πρωθυπουργός επειδή έχει συνεργάτες. Και τρανς έχει πάει στον υπηαγωγείο να κάνει μάθημα για να διδάξει το παραφύσι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα διακύβευμα. Το πραγματικό διαβίγευμα στις επόμενες εκλογές είναι από τη μία αν θα υπάρχει ένας γνήσιος καθαρός πατριωτικός πόλος εθνοκεντρικών πατριωτικών δυνάμεων και από την άλλη οι δυνάμεις που είναι μαζί, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, είναι στην ίδια γραμμή της νέας τάξης πραγμάτων, της παγκοσμιοποίησης. Εάν λοιπόν θέλουμε Ελλάδα πρέπει να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος, επειδή λοιπόν υπάρχουν οι προποθέσεις, η κοινωνία το περιμένει, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο και με πρόσωπα τα οποία είναι ικανά. Επειδή αναζητούμε τον ηγέτη, θα σας πω το εξής. Η φιλική εταιρεία ήταν 4 απλοί άνθρωποι, συνήγαιναν τον ελληνισμό και εξαφανίστηκαν. Ο Αλέξανδρος που πάει στην Ασία και με τη στρατιωτική ιδιοφυΐα κατακτήσει όλο τον κόσμο, δεν ήταν Μέγας, έγινε μετά. Ο Κολοκοτρώνης Καρασκάκης αναδείχθηκε μέσα από τα πεδία των μαχών. Και ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πει ότι προτιμώ ένα στρατό λεόντων και ένα πρόβατο ηγέτη παρά ένα στρατό πρόβατα και έναν ηγέτη λεοντάρι. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι έχουμε φτάσει στο και 5, γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος, αλλά πρέπει, το επαναλαμβάνω, θέλει σοβαρότητα. Στην ποιότητα της αυτοβιογραφίας υπάρχουν και τα τρία αψί στο πατριωτικό χώρο, ψώνια ψεκασμένη ψυχασθενής και ο περίφημος αρχηγισμός. Εμείς είμαστε εδώ, εγώ έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη, κάνω δύο δουλειές, δεν έχω σκελετούς στα ντουλάπια μου, δεν χρωστάω σε κανένα, δεν ήμουν ποτέ κομματικοδίαιτος, κρατικοδίαιτος, δεν είμαι γόνος πολιτικής οικογένειας, γιατί είναι μια άλλη παθογένεια της πολιτικής μας ζωής. Δεν είμαι από το κομματικό σωλήνα. Από ανθρώπους μέσα στην κοινωνία που βλέπω εξαιρετικές κυρίες και κύριους εδώ, μπορούμε να στήσουμε αυτό το πόλο που θα δημιουργήσει πραγματικά συνθήκες πολιτικής ανατροπής για την Ελλάδα που δυστυχώς χάνεται. Σας ευχαριστώ.